Αρχίζουμε κυρίε και κύριοι το δελτίο μα με τι διαπραγματεύσει τη κυβέρνηση με την Τρόικα. Καθώ η Αθήνα περιμένει τι απαντήσει των δανειστών στα στοιχεία που του έχει στείλει για το ζήτημα του δημοσιονομικού κενού. Οι εσωτερικέ ισορροπίε στου κόλπου τη Τριμερού αλλά και η σκληρή στάση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου δυσκολεύουν τώρα την διαπραγμάτευση που ούτω ή άλλω διεξάγεται διαπυρό και σιδήρου. Ο πρώην Υπουργό Εργασία Γιώργο Κουτρουμάνη υποστήριξε σήμερα ότι η Τρόικα ζητά νέε περικοπέ στι συντάξει. Ωστόσο, μέσω του Σκάι, ο πρωην υπουργο εργασια γιωργο κουτρουμανη υποστηριξε σημερα οτι η τροικα ζητα νεε περικοπε στι συνταξει ωστοσο μεσω του σκαι ο Βρούτση ξεκαθαρίζει ότι το ασφαλιστικό δεν απαιτεί καμία δομική αλλαγή. Τα παζάρια με την Τρόικα για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού εξακολουθούν να είναι σκληρά και στην προσπάθεια επίτευξη τη πολυαναμενόμενη συμφωνία, στο τραπέζι πέφτουν και 7 παρεμβάσει στο ασφαλιστικό. Σύμφωνα με το έθνο τη Κυριακή, υπό τι ασφυκτικέ πίεσει των δανειστών, σε αυτή τη φάση κλειδώνουν ο περιορισμό των κοινωνικών πόρων και οι διορθώσει στον ελάχιστο χρόνο ασφάλιση. Ο περιορισμό κοινωνικών πόρων ή αλλιώ των μη ανταποδοτικών χρεώσεων αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση τη χώρα μα αρκετέ εξ αυτών έχουν καταργηθεί, ενομνία για την καταργησή του γίνεται και στον κρατικό προπολογισμό του 2015. Στον ελάχιστο χρόνο ασφάλιση, βάσει των σημερινών ανισοτήτων, εξετάζεται η αύξησή του στα 20 από τα 15 έτη σήμερα. Ο Υπουργό Εργασία, πάντω, μιλώντα στον σκάι, απέρριψε το σενάριο των δομικών αλλαγών στο ασφαλιστικό. Δεν χρειάζεται καμιά δομική αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα τη χώρα, καθώ πατάει πάνω σε υγιεί και σταθερέ βάσει. Γιατί δεν πείθαμε. Γιατί είχαμε διαβεβαιώσει μέχρι προχθέ Με... σε, ό, και από την κυβέρνηση και από, το, από του διοικητέ των ταμείων ότι η κύρια σύνταξη δεν ακουμπιέται. Δεν θα έχουμε καμία μείωση. Και έχουμε νόμο. Που ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί και αυτό πάει να ανατραπεί πάλι Μάλιστα. και να έρθουμε σε μειώσει περίπου τη τάξη του 20%. Στο σχέδιο των 7 αλλαγών στο ασφαλιστικό, που έχει πέσει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων με την Τρόικα, περιλαμβάνονται επίση η σύνδεση των εισφορών με τι αποδοχέ και η εθελοντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με ανάλογη μείωση των συντάξεων σε ταμεία όπου υπάρχουν ασφαλισμένοι διαφορετικών ταχυτήτων. Αυτό σημαίνει ψαλίδισμα των συντάξεων για όσου μπουν στη σύνταξη από το 2015 και μετά. <ΡΟΣ> ζητάει η Τρόικα που ζητάει να έχουμε περικοπέ οι οποίε αντιστοιχούν σε ένα δι και επειδή αυτέ δεν μπορούν να αφορούν και του παλιού συνταξιούχου, για του νέους σημαίνει πολύ μεγάλη μείωση των συνταξιών. Για να καλυφθεί αυτή η διαφορά. Αναφορικά με το ΕΚΑ, το σχέδιο κάνει λόγο για χορήγηση του στο εξή με περιουσιακά και ασφαλιστικά κριτήρια. Ο Μαλιά... Ο η δική μου λέει ότι θα υποκατασταθεί καταρχήν από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Α, η Τρόικα ε, λέει ότι θα πρέπει τα επιδόματα να ενοποιηθούν σε μία πηγή μάλιστα. και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ουσιαστικά είναι ανταγωνιστικό του ΕΚΑΣ. Στο στόχαστρο μπαίνει και ο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, όπου εξετάζεται ο καθορισμό με βάση του μισθού τη τελευταία πενταετία και στου ασφαλισμένου πρώτου 1993, που σήμερα λαμβάνουν σύνταξη ανάλογα με τα πέντε καλύτερα από τα τελευταία δέκα έτη εργασία του. Παράλληλα με στόχο την απαλήφη των χρονικών ταλαιπωριών στην απονομή τη σύνταξη, διερευνάται η δημιουργία.